two pieces, Polish pieces by Zygmunt Noskowski, Old Song and Kujawiak by Winiarski. Thank you.
δεν θα ήθελα να φάω το χρόνο μας με ομιλίες και τα λοιπά, απλώς. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι ένας κώδικας προφανώς, η μουσική είναι ένας κώδικας, οι άνθρωποι αυτοί σας λένε πράγματα και για να γίνεται και καλύτερα κατανοητός, μια φορά βοηθάει όταν αυτό το πράγμα συνδυάζεται με το βερμπαλικό κώδικα. Τώρα, αυτό που συμβαίνει, καταρχάς να ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Χρυσταρά, το Ίδρυμα. Εγώ είμαι καινούριο στην οικογένεια του Ιδρύματος από φέτος, εκπροσωπώ αυτό εδώ το θαυμάσιο όργανο, όπως ελπίζω να διαπιστώσετε. Απλώς πολύ, πολύ σύντομα αυτό που συμβαίνει εδώ είναι το εξής. Εγώ γνωρίζω και γνωρίζω τον Μάριος και την Εύα που είναι πολύ καλοί μου φίλοι, γιατί τότε παλιά ήμουν εγώ συμφοιτητής με την κόρη του σε όλη η μουσική οικογένεια, την Άδεια, στην Ολλανδία, στο Μαστρέχτ, στο μακρινό Μαστρέχτ, και ήμασταν τότε συμφοιτητές στο Μεταπτυχιακό. Έτυχε, ήρθαν στην Ολλανδία, γνωριστήκαμε, από τότε παίξαμε πολλές μουσικές, εγώ έμενα πολλά χρόνια πάνω, πολλές συναυλίες στην Πολωνία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, ούκ και στη αριθμός με τους ανθρώπους, σε διάφορα setting με πολλούς συνδυασμούς κτλ. Και επειδή είναι πραγματικά πολύ αξιόλογοι άνθρωποι που σου φέραμε και εδώ, πολλά πολλά ευχαριστώ επίσης εδώ στα δικά σας τα παιδιά, στον Αλέξανδρο Χαραλάμπους και στο δικό σας παιδί, στην Κατερίνα Τηλιάτα, που έτσι επάξια εδώ αντιπροσωπεύουν το Ίδρυμα και τον τόπο. Τώρα, καταλήγοντας, θα ενορχιστρώσαμε, δουλέψαμε σε κάποια μουσική ως δουέτο, ως βιολί ακορντεόν. Πάρτε μια γεύση τι σημαίνει αυτό μουσικά και σε σχέση με το όργανο αυτό και σε σχέση με το τι συμβαίνει μαζί με αυτό το θαυμάσιο συνδυασμό. Και επίσης κάτι πολύ πολύ τελευταίο, πολύ πολύ σύντομο, αλλά για μένα πολύ σημαντικό. Αυτό που συμβαίνει τώρα εδώ στο Καλογεροπούλιο είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, τον 21ο αιώνα, στην εποχή μας όσον αφορά στην τέχνη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε εποχή στιγματίζεται από το ρεύμα της. Τα οποία ρεύματα της εποχής εκπορεύονται προφανώς από την κοινωνία, η αναγέννηση, τα δικά της, την ωραιότητα, τον μπαρόκ, κλασικισμό, το μέτρο, ο ρομαντισμό, το όμορφο, ο κοστός αιώνας, την ιδέα. Τώρα ζούμε αυτό που λέμε διαπολιτισμικό crossover. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το 2000 άνοιξαν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι άνθρωποι μπλέχτηκαν μεταξύ τους, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, και κουβαλάνε πίσω τις κουλτούρες, αυτά που κουβαλάνε τους παππούδες, τους μπαμπάδες, τις μουσικές, τα πάντα. Τώρα όμως το καινούργιο είναι ότι αυτά τα παιδιά καταρτίζονται, πηγαίνουν στα εκπαιδευτικά κέντρα της Ευρώπης και κάνουν ό,τι κάνουν με επιστημονική κυρίως προσέγγιση. Και αυτό είναι το ρεύμα της τέχνης της εποχής μας, του 21ου αιώνα. Λοιπόν, αρκετά σας κούρασα, ξεκινάμε με παλιά μουσική.
μουσική Johann Sebastian Bach, όπως είπαμε, ρομαντική περίοδος, πάμε στον Σμέτανα, ο οποίος ήταν ένας εθνικιστικός συνθέτης της τότε Τσεχοσλοβακίας, Die Moldau, από τον Σμέτανα. Σε αυτό εδώ το setting, μιας είναι προσκεκλημένος εδώ στην Ελλάδα, παίξε ένα σύντομο νούμερο ελληνικό, κινηματογραφική μουσική, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Πολίτικη Κουζίνα, ο Σταθμός. Thank you.
άλλους. Πρέπει να ανταμώσουμε όλοι μαζί, ε. Ξεκινάμε από παλιά μουσική, Ave Maria Caccini. Θρησκευτική μουσική, ύμνος στην Παναγία. Έχουν γραφτεί άπειρες μουσικές. Παλιά μουσική από τον Caccini.
Λίγο πριν το τέλος, άλλη μια θαυμάσια μουσική, πάλι ενορχιστρωμένη για το ensemble, από τον Άστρο Πιατσόλα, Oblivion. Thank you.
Λίγο πριν το τέλος είναι και οι συναυλίες λίγο δύσκολες. Τώρα δεν έχουμε και διάλειμμα. Να σας, πώς να το πω, να διασκεδάσουμε λίγο τις εντυπώσεις. Μια ευχάριστη νότα να φύγουμε με χαμόγελο. Σολιστικά κομμάτια για σόλο βιολί, ρουμάνικος χορός, χώρα στα κάτω. Για σόλο βιολί. Thank you.
Vittorio Monti, Charles.